Να σας χαλαρώσω λίγο, ρε παιδιά, ρε αδέρφια. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα, έτσι, και για εμάς τους άντρες. Και το λέω για να προσέχετε. 15 Μαρτίου. 14 Μαρτίου, Παγκόσμια ημέρα της μπριζόλας και της ανδρικής απόλαυσης. Πρέπει σήμερα οι γυναίκες. Συγκεκριμένη. Υπάρχει τέτοια μέρα. Υπάρχει τέτοια μέρα από την Αμερική. Είναι βγαλμένη από το 2002. Λέει ένα ραδιοφωνικό. Και ακριβώς επειδή. Και κολλάει η μπριζόλα με την απόλαυση. Γιατί η Ελένη, η 14. Μία είναι η απόλαυση Αμερική. Γενικό. Όχι, όχι. Την απόλυτη σου λέει, ρε παιδί μου. Την απόλαυση ενός άντρα. Δεν ξέρω, βρείτε πώς θα το κάνετε. Κάντε του μια μπριζόλα ζουμερή. Και. Δηλαδή, συγγνώμη ρε παιδιά, γιατί με μεγάλη σοβαρότητα κουβεντιάζαμε την 14η του Φλεβάρη ότι πηγαίνετε λουλούδια στις κοπέλες. Σήμερα ο άντρας, εγώ και ο σύζυγος, δεν μπορεί να φάει μια μπριζόλα ζουμερή. Επιμένεις στο ζουμερή και νομίζω ότι αυτό είναι. Εξακολουθώ να σκέφτομαι το άλλο. Αυτό ακριβώς. Το άλλο όμως, πώς εμείς παίρνουμε δώρα και λουλούδια και σας φέρνουμε. Το άλλο φροντίστε κι εσείς σήμερα, αυτή τη συγκεκριμένη μέρα. Να το δώσετε απλώς. Τη χαλάρωσε την πάντα, έτσι τρέμει σαν το ψάρι. Δεν απολαμβάνει και η γυναίκα. Εάν καταφέρει ο άντρας να κάνει και τη γυναίκα να το απολαύσει. Την πριζόλα. Δεν εννοεί την πριζόλα. Μα είναι Παγκόσμια ημέρα, ρε παιδιά. Και γιατί είναι σήμερα. Είναι Παγκόσμια ημέρα της ημέρας. Ποιος το έβγαλε αυτό, γιατί τώρα εγώ μου το έδειξε πριν και με πιάσανε τα γέλια. Δεν μπορούμε να σας πούμε πραγματικά τι παγκόσμια. Το μετέφρασε ο. Όλα γλυκά και όμορφα. Γλυκά και όμορφα. Αλλά πραγματικά ποιος είναι αυτός που σκέφτηκε να δώσει μια ημέρα για αυτό το πράγμα. Ο Τόμ Μπέρτσι, ραδιοφωνικός παραγωγός του σταθμού FNX στο Rhode Island. Α, αυτός τη βάφτισε μόνο αυτό και βγήκε ένας και. Δηλαδή, αν βγω εγώ από εκεί. Αυτό το είπε αυτός το 2002. Το κάνανε το 2002 εκεί στο Rhode Island. Και μετά την επόμενη χρονιά το κάνανε σχεδόν σε όλη την Αμερική. Από τότε μέχρι σήμερα. Βγαίναν και το γιορτάζανε. Δεν βγαίναν. Δεν βγαίναν. Μέναν και το γιορτάζανε. Καθόντουσαν Αμερικανάκια. Γλεντούσαν με μπιζόλες. Τύπου τσιγκνοπέμπτη. Πάντως. Όχι, τύπου. Εσύ δεν κατάλαβε δηλαδή. Εγώ σου λέω μου το έδειξε και μου πιάσαν τα ύπνα. Έμεινα μόνο στην μπριζόλα, δεν άκουσα για το επόμενο. Όλα που λένε και στην Αμερική. Η αντρική απόλαυση. Και ξαπλώνεται. Νομίζω ότι η αντρική απόλαυση είναι να τρώει μπριζόλα. Δεν κατάλαβα. Όχι, είναι πλήρες παγκέτα. Είναι πλήρες παγκέτα. Υπάρχουν και αυτοί οι άνδρες που με μιλά. Μιλά κανονικά, Γρηγόρη, αφού είναι να το πεις, πες το όλο. Πώς να το πει, καλέ, δεν λέγονται αυτά τα πράγματα. Να πείτε στο ίντερνετ, τότε το θέμα. Το 19 και 3 αν το πει, ναι, θα το δεχτεί. Εγώ δεν έχω τίποτα να πω. Δεν ξέρω τι για σπαλομπριζόλες, τίποτα. Υπάρχουν τρόποι να το πει η Μόνικα Λουίνσκι και τα λοιπά. Σας χαλαρώσαμε λίγο. Ναι, λιγάκι, ναι.